Ένας υπέροχος κόσμος διασκέδασης και ψυχαγωγίας σας περιμένει στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, το Regency Casino Θεσσαλονίκη προσφέρει τα καλύτερα παιχνίδια με τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές. Ζήστε τη μαγεία του παιχνιδιού στα 910 slot machines και τα 74 τραπέζια ρουλέτας, blackjack και punto banco. Για μια πιο ξεχωριστή εμπειρία, λειτουργεί και η ειδική αίθουσα VIP, το Club Regency. Παρακολουθήστε τα πιο εντυπωσιακά θεάματα στο Θέατρο Βεργίνα. Απολαύστε απεριόριστο γεύμα στο εστιατόριο Λατεράς και μια μοναδική γκουρμέ εμπειρία στο πολυβραβευμένο με χρυσούς κούφους εστιατόριο Alfredo's Grand Dining Restaurant. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Όλη η μαγεία της φύσης σε ένα μπουκάλι. Φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος. Απ' την πηγή και απ' την καρδιά. Την Κυριακή αποκλειστικά με τη Real News. Διδό σωτηρίου ματωμένα χώματα. Το αριστούργημα της ελληνικής πεζογραφίας που χαρακτηρίστηκε σύγχρονη βίβλος της εξόδου του μικρασιατικού ελληνισμού. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Είτε παίχτες Ελλήνων, για να μην μπαίνουν τρίτη στη ζωή σας πρέπει να πείτε στη σοφία των προβλέψεων. Δάσκαλε! Ένα μηδέν. Δεν σας τα έλεγα. Δεν μ' ακούτε. Δάσκαλε! Τι ένα-ένα στο ημίχρονο. Αναμενόμενο. Βέβαια, έτσι όπως πάμε με το live, θα ξεμείνουμε αποδρομής. Δεν ακούτε το δάσκαλο. Είσαι και εσύ καθηγητής στο Πάμε Στοίχημα. Πάμε Στοίχημα Live με τους σημαντικότερους αγώνες στα πρακτορία ΟΠΑ. Πάμε Στοίχημα Live. Κάνε το παιχνίδι σου. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είμαστε και πάλι μαζί Δευτέρα βράδυ για να κουβεντιάσουμε για την πολιτική και οικονομική επικαιρότητα του τελευταίου διαστήματος. Θα καλησπερίσω αμέσως και θα υποδεχθώ εδώ στο στούντιο του Star την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, τη βουλευτήνα, την κυρία Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου. Εν τω μεταξύ, εσείς από το κοντρόλ θα μου κλείσετε το ακουστικό για να μην ακούω τις εντολές προς τις κάμερες. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλωσορίσατε, κυρία Σιμακοπούλου. Τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Πάνο Σκουρλέτη. Καλωσορίσατε, κυρία Σκουρλέτη. Υποδέχομαι τον καθηγητή οικονομικών στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης, τον κύριο Διονύση Χιόνι. Καλώς ήρθατε. Τον πρόεδρο του ΕΒΑ, τον κύριο Κωνσταντίνο Μίχαλο. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Τον εκδότη του ΚΡΑΣ και Real FM και κανάλι Εψιλον, Γιώργο Στράγκας. Καλώς όρισες, αγαπητέ μου Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ, καλώς σας βρήκα. Υποδέχομαι την κυρία Μιράντα Ξαφά, οικονομολόγο και στέλεχος της δράσης. Ακριβώς. Και έχει αυτό ενδιαφέρον, γιατί θα ακούσουμε σήμερα και εναλλακτικές πολιτικές απόψεις, όπως θα ακούσουμε εναλλακτικές πολιτικές απόψεις και από τον κύριο Θεόδωρο Κατσανέβα, καλώς ορίσατε, που είναι γενικός γραμματέας του κόμματος Δραχμή. Των πέντε αστέρων. Χωρίς πέντε. Υπάρχουν πέντε αστέρια θέσεις. Θα σας τις πω εν καιρό. Μάλιστα. Υποδέχομαι τον κύριο Χρήστο Κόνστα, δημοσιογράφο, διευθυντή της εφημερίδας Παρασκήνιο. Καλώς ορίσατε. Τον κύριο Γιώργο Δελαστίκ, αρθρογράφο, πολιτικό αρθρογράφο της εφημερίδας Έθνος. Καλώς ορίσατε, κύριε Δελαστίκ. Καλησπέρα σας. Τον κύριο Μανώλη Κοτάκη, πολιτικό αρθρογράφο της εφημερίδας Δημοκρατία. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε όλοι. Το θέμα της συζήτησής μας σήμερα είναι ένα θέμα που ενώ θα έπρεπε να είναι μονίμως το πρώτο θέμα και στα δελτία ειδήσεων και στις εφημερίδες και στις τηλεοπτικές εκπομπές, τον τελευταίο καιρό η επικαιρότητα των σκανδάλων
του εξοπλιστικού, του ταφτάφ, η τρομοκρατία, ο ξηρός, το έχουν σπρώξει προς τα πίσω. Και έχουμε αρχίσει να ξεχνάμε ότι αυτό είναι το κεντρικό μας θέμα, είναι το εθνικό μας θέμα. Ελπίζω λοιπόν σήμερα να επαναφέρουμε τη συζήτηση σε αυτό που είναι το κεντρικό μας θέμα. Θα ξεκινήσω ανορθόδοξα. Μου έχει λείψει κιόλας τηλεοπτικά πολύ ο Χρήστος Κόνστας από την εποχή που ήμασταν μαζί στο Άλτερ. Θα ξεκινήσω, Χρήστο, με σένα για να σε ρωτήσω πώς νιώθεις σήμερα σε σχέση με αυτά που μας έλεγε στην αρχή του μνημονίου. Αργήσαμε. Σου έλεγε τότε ο Τράγκας, σου έλεγα εγώ, εσύ επέμενες ότι σωστά επέλεξε η χώρα το δρόμο του μνημονίου και ότι αυτός ήταν ο μόνος δρόμος που είχε και ότι σύντομα θα είμαστε στις αγορές, σύντομα θα έχουν λυθεί τα προβλήματά μας. Καταρχάς δεν επέλεξε η χώρα το δρόμο του μνημονίου. Η χώρα έπεσε στον τοίχο και βρέθηκε το μνημόνιο για να τη σώσει. Μπήκαμε στο μνημόνιο όχι επειδή πανηγυρίσαμε όλοι μαζί μια μέρα τι ώρα που πάμε στο Καλά, μνημόνιο. Καλά, υπήρχαν και άλλες επιλογές. Οι οποίες αποδείχθηκαν στον δρόμο ότι δεν υπήρχαν. Πώς αποδείχθηκαν? Ούτε Ρώσοι βρέθηκαν, ούτε Κινέζοι βρέθηκαν, ούτε Αμερικάνοι βρέθηκαν. Όταν χρειαζόμασταν λεφτά, ο μόνος μηχανισμός που βρέθηκε να μας στηρίξει ήταν η Τρόικα. Ένας μηχανισμός που δεν υπήρχε. Ένας μηχανισμός που τον έφτιαξε ειδικά η Ευρώπη για την Ελλάδα. Κανένας δεν μας εντάνησε. Σου θυμίζω ότι εκείνη την εποχή χρειαζόμασταν κάθε μήνα 2 δισεκατομμύρια ευρώ δανεικά για να καλύψουμε τα ελλείμματα. Όχι, χρειαζόμασταν 60 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο. Αλλά 2 δις το χρόνο επιπλέον για να καλύψουμε τα ελλείμματά μας. Μας έλειπαν 30 δις. Έσοδα-έξοδα. Και δεν μας τα δίνει κανένας. Για να μας τα δώσουν, πληρώναμε 20% επιτόκιο. Βρέθηκε λοιπόν ένας μηχανισμός, ο οποίος μας δάνεισε στην αρχή με 5%. Το θεωρήσαμε καλό. Τότε στήθηκε το πρώτο μνημόνιο στη λογική «Λεφτά υπάρχουν, δώστε μας 150 δις, εμείς ξέρουμε πού υπάρχουν τα λεφτά, θα τα βρούμε σε 1-2 χρόνια, γιατί θα κόψουμε τη φοροδία φυγή, θα κόψουμε τις δαπάνες». Ένα χρόνο μετά από το πρώτο μνημόνιο ήρθε ένας νέος υπουργός οικονομικών που έδιωξε την Τρόικα, αν θυμάσαι, περήφανα. Καλά, είχες προηγηθεί εσύ που μας έλεγες ότι σε ένα χρόνο θα έχουμε βγει από το μνημόνιο, ότι όλοι μας είμαστε. Όπως ακριβώς έκανε η Ιρλανδία. Ότι όλοι μας. Η Ιρλανδία δεν έχει καμία σχέση με γιατί την Ελλάδα. Γιατί δεν έχει καμία σχέση? Γιατί ήταν είχε άλλη κρίση εκεί, άλλη η κρίση. Την εδώ. Οποία όμως φορτώθηκε από άλλες αιτίες ξεκίνησε εκεί. Σωστό. Η κρίση από άλλες αιτίες ξεκίνησε εδώ. Σωστό, αλλά το. Πρέπει να πούμε. Κύριε Μιχάλε, μην το. Όχι. Τα σκονάκια απαγορεύονται. Όχι, δεν είναι θέμα για σκονάκι. Απλά να πω ότι έχει δίκιο σε ό,τι αφορά την ετοιμότητα των Κινέζων και των Ρώσων. Αυτό το οποίο ξεχνάει ο αγαπητός φίλος ο Χρήστος ο Κόνστας είναι ότι προηγείται κάποιος άλλος που είχε κάνει πολύ καλή προετοιμασία. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 6 μήνες πρώτων εκλογών του 9 για να στήσουν αυτό το μηχανισμό. Αυτό μη μας διαφεύγει. Ήταν δηλαδή ένα βήμα μπροστά. Ήταν. Αυτοί που κάναν το λάθος αναφέρεται. Ακριβώς. Αυτοί που κάναν την καλή προετοιμασία ήταν που κάναν και το λάθος. Ακριβώς. Αυτό λέω. Ακριβώς. Το success story έχει μεγάλη ιστορία. Το λάθος, επειδή το λέμε συνέχεια λάθος, λάθος, λάθος. Πραγματικά υπάρχει ένας λάθος πολλαπλασιαστής. Αλλά όποιον και αν ρωτήσεις, και σήμερα ακόμα, θα άλλαζες την πολιτική, ειδικά για την Ελλάδα? Η απάντηση είναι όχι. Να σου πω κάτι. Έχεις διαπίστωση μόλις με είδες ότι είμαι χοντρός. Και λες, Χριστό, πρέπει να κάνεις δίαιτα. Είπα αν, εγώ τέτοια. Μου το πες. Έτσι. Μου το πες και έχεις δίκιο. Αν αρχίσεις και μου δίνεις κουραμπιέδες. Είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Αν αρχίσεις και μου δίνεις κουραμπιέδες, δεν μου κάνεις καλό. Όταν λοιπόν διαπιστώνεις ότι έχω βάλει κιλά, η πρώτη συμβουλή που δίνεις αυτό. Επομένως, Χρήστο μου, εσύ εξακολουθείς 3 χρόνια μετά, 4 πλέον, να θεωρείς ότι ο Παπανδρέου διαπραγματεύτηκε με τον τρόπο που έπρεπε, ότι είχαμε τη συμφωνία που χρειαζόταν η χώρα. Αλλά δεν εφάρμοσε αυτά που υποσχέθηκε. Θεωρείς λοιπόν ότι το πρώτο μνημόνιο ήταν ένα καλό μνημόνιο? Το πρώτο που μνημόνιο... εμείς δεν το εφαρμόσαμε όπως έπρεπε. Το πρώτο μνημόνιο γιατί ήταν ένα μνημόνιο. Γιατί τότε έλεγες ότι είναι καλό, γι' αυτό σε. Όχι, όχι. Και περιμένω να δω αν τουλάχιστον οι δημοσιογράφοι κάνουν μια αυτοκριτική. Το πρώτο μνημόνιο ήταν ένα μνημόνιο που πίστευε ότι η Ελλάδα θα κάνει τα μέτρα που έπρεπε να κάνει. Ένα χρόνο μετά η Ελλάδα είχε αυξήσει τους δημοσίους υπαλλήλους κατά 25.000. Είχε αυξήσει τα ελλείμματά της και δεν είχε εφαρμόσει τις διαρθρωτικές αλλαγές. Και τότε διώξαμε την Τρόικα με τον καινούργιο Υπουργό Οικονομικών και ξαναζητήσαμε δανεικά. Δεν εφαρμόσαμε τη συνταγή. Να σου πω με πολύ απλά λόγια να το καταλάβουμε όλοι. Εμάς στην Ελλάδα χρειαστήκαμε. Δεν χρειάζονται δύο χρόνια... λόγια για να το καταλάβουμε. Όχι. Το ζούμε. Αυτό το ζούμε. Σωστό. Δύο χρόνια αντί να εφαρμόζουμε την. Και αναιρεί αυτή την πολιτική. Ναι, ναι. Μισό λεπτό. Δύο χρόνια αντί να εφαρμόζουμε τη συνταγή, βρίζαμε τον γιατρό. Δεν έχει τελευταία το Χρήστο καθόλου, τον Κόμψη. Λέω, δύο χρόνια αντί να εφαρμόζουμε τη συνταγή, βρίζαμε τον γιατρό.
ένα χρόνο, 18 μήνες τώρα, εφαρμόζουμε τη συνταγή και βλέπουμε τα πρώτα ορατά αποτελέσματα. Αλήθεια. Αυτή είναι η ιστορία. Λοιπόν, ήδη οι πρώτες αντιδράσεις γεννήθηκαν, γι' αυτό εγώ τον έβαλα πρώτο να μιλήσει. Θα κάνουμε μια μικρή. Θα παρακαλέσω, θα μιλήσετε όταν έρθει με το μικρόφωνο. Όχι φωνασκώντας. Μικρή διακοπή. Νομίζω άναψε η συζήτηση από το πρώτο λεπτό. Σε 3-4 λεπτά είμαστε πάλι μαζί. Αγάπη μου, πετάγομαι να πληρώσω ένα λογαριασμό. Συγγνώμη! Συγγνώμη! Το τσαντάκι σας! Κλέφτης! Κλέφτης! Πιάστε τον! Πιάστε τον! Τώρα άμα σου πω ότι πω να πληρώσω ένα λογαριασμό, θα με πιστέψεις? Η ζωή μπορεί να γίνει πολύπλοκη. Κάντε λίγο πιο εύκολη με WinBank. Τώρα με WinBank, οι πληρωμές λογαριασμών και όλες οι τραπεζικές σου συναλλαγές γίνονται εύκολα και γρήγορα από τον υπολογιστή, το κινητό σου ή από τα μηχανήματα EasyPay. WinBank. Μια κίνηση μπροστά. Τράπεζα Πειραιός. Όλη η μαγεία της φύσης σε ένα μπουκάλι. Φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος. Από την πηγή και από την καρδιά. Ένας υπέροχος κόσμος διασκέδασης και ψυχαγωγίας σας περιμένει στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, το Regency Casino Θεσσαλονίκη προσφέρει τα καλύτερα παιχνίδια με τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές. Ζήστε τη μαγεία του παιχνιδιού στα 910 slot machines και τα 74 τραπέζια ρουλέτας, blackjack και punto banco. Για μια πιο ξεχωριστή εμπειρία, λειτουργεί και η ειδική αίθουσα VIP, το Club Regency. Παρακολουθήστε τα πιο εντυπωσιακά θεάματα στο Θέατρο Βεργίνα. Απολαύστε απεριόριστο γεύμα στο εστιατόριο Λατεράς και μια μοναδική γκουρμέ εμπειρία στο πολυβραβευμένο με χρυσούς κούφους εστιατόριο Alfredo's Grand Dining Restaurant. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Κυριακή αποκλειστικά με τη Real News. Διδό Σωτηρίου, ματωμένα χώματα. Το αριστούργημα της ελληνικής πεζογραφίας που χαρακτηρίστηκε σύγχρονη βίβλος της εξόδου του μικρασιατικού ελληνισμού. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Μητσιάκος, 40 χρόνια στα Γιάννενα με σεβασμό στην παράδοση. Υγιεινά κοτόπουλα με μεράκι στην παραγωγή. Σήμερα η εταιρεία Μητσιάκος φέρει στο πιάτο σας ελληνική γαλοπούλα και κουνέλι. Η ποιότητα είναι υποχρέωσή μας. Μητσιάκος, ό,τι καλύτερο. Είτε παίχτες Ελλήνων. Για να μην μπαίνουν τρίτη στη ζωή σας πρέπει να πείτε τη σοφία των προβλέψεων. Άσκαλε! Ένα μηδέν. Δεν σας τα έλεγα. Δεν μ' ακούτε. Δάσκαλε. Τι ένα-ένα. Στο ημίχρονο. Αναμενόμενο. Βέβαια, έτσι όπως πάμε με το live, θα ξεμείνουμε αποδρομής. Δεν ακούτε το δάσκαλο. Είσαι και εσύ καθηγητής στο Πάμε Στοίχημα. Πάμε Στοίχημα Live με τους σημαντικότερους αγώνες στα πρακτορία ΟΠΑΦ. Πάμε Στοίχημα Live. Κάνε το παιχνίδι σου. Όλη η μαγεία της φύσης σε ένα μπουκάλι. Φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος. Από την πηγή και από την καρδιά.
Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας και θα πάω στον κύριο Γιώργο Δελαστίκ. Κύριε Δελαστίκ, πώς ακούσατε την τοποθέτηση του κυρίου Κόνστα? Διαφωνώ ριζικά και διαφωνούν και οι αριθμοί. Για να είμαι συγκεκριμένος. Το 2009, 31 12, η Ελλάδα είχε δημόσιο χρέος 299 δισεκατομμύρια ευρώ. Τώρα που σωθήκαμε, 31 12 του 2013, χρωστούσαμε 321 δισεκατομμύρια. Μας είπανε το 2009, ξέρετε, έχετε 129% του ΑΕΠ δημόσιο χρέος. Άρα πρέπει να σωθείτε, είστε χρεοκοπημένοι, πρέπει να σας σώσουμε. Το 2013, 31 12, επειδή ταυτόχρονα κατρακύλησε και το ΑΕΠ μας, γκρεμοτσακίστηκε, είχαμε 175% του ΑΕΠ δημόσιο χρέος. Δηλαδή, με 129 ήμασταν σωσμένοι, ήμασταν χρεοκοπημένοι, με 175 είμαστε σωσμένοι. Πρέπει να είμαστε ηλίθιοι για να πιστέψουμε αυτό το πράγμα. Δεύτερο, πόσο μειώθηκε το πραγματικό, ακαθάριστο, διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών? Τα νούμερα που έχω είναι για την εξαετία 2007-2012. Προκρίσεις και όλη η κρίση μέσα μέχρι και το 2012. Στην Ελλάδα, το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών μειώθηκε κατά 35,4%. Στην Ιρλανδία, που και αυτή είναι σε μνημόνιο, πόσο μειώθηκε? 6,2%. Στην Πορτογαλία, 5,3%. Άρα, εδώ υπάρχουν σοβαρότατες ευθύνες γιατί στην Ελλάδα καταβαρθρωθήκαμε. Πόσα δανείστηκε η χώρα, να ξέρουμε δηλαδή. Πήραμε 25 δισεκατομμύρια από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. 72 δισεκατομμύρια από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό, το EFSF που έχετε ακούσει, το Μηχανισμό Στήριξης. Από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 53 δισεκατομμύρια. Και για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών χρεώθηκε το ελληνικό κράτος για να τα δώσει στις τράπεζες 41 δισεκατομμύρια. Σύνολο 191 δισεκατομμύρια είναι τα λεφτά που σας είπα, καινούργια δάνεια. Πότε λήγουν τα δάνεια αυτά? Το 2047, το 2041 και το 2046. Όχι τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας έχουμε στραγγαλίσει με αυτόν τον τρόπο. Η ανεργία. Πόσο είχαμε? 470.620 άτομα, ποσοστό 9,5%, ήταν το 2009. 2013, 1.374.054 άτομα, 27,6%. 900.000 άνεργοι επιπλέον. Και τέλος, τι θα γίνει φέτος? Δεν λέω ακόμα αν υπάρχει πολιτική διέξοδος, φαντάζομαι θα υπάρξει χωριστός γύρος. Τι θα γίνει φέτος? Η Ελλάδα φέτος πρέπει να πληρώσει 28,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Αποδόσεις δανείων από το ΔΝΤ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πάρουμε 17,5 δισεκατομμύρια. Λείπουνε 11,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Πού θα τα βρούμε? 14 και 15. Από το πρωτογενές πλεόνασμα. Αστεία πράγματα. Τι λένε οι Γερμανοί? Θα σας δώσουμε δάνειο 10 δισεκατομμύρια για να το πάρουμε πίσω, να μας πληρώσετε και θα μπείτε σε νέο μνημόνιο. Αυτό λένε οι Γερμανοί. Και ένα τελευταίο, μια λεπτομεριούλα. 25 Μαΐου οι ευρωεκλογές. Ξέρετε πόσα πρέπει να δώσουμε στους δανειστές εκείνη τη βδομάδα των ευρωεκλογών? 4,1 δισεκατομμύρια στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την Τρίτη 20 Μαΐου και την Τετάρτη 21 Μαΐου άλλα 4,4 δισεκατομμύρια για τις τράπεζες. Είναι τα λεφτά που είχε δανειστεί πριν από 5 χρόνια ο Αλογοσκούφης για να σωθεί το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Αυτή είναι η κατάσταση με βάση τα στοιχεία. Πάντως δεν θα τα δώσουμε, θα μας τα δώσουν για να τα δώσουμε. Να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό, κύριε. Κύριε Τράκα, τι λέτε? Κοιτάξτε να σας πω, οι συνάδελφοι εδώ και καθημερινά το ακούω 24 ώρες το 24ωρο, περιγράφουν ένα χρέος βουνό. Ένα τεράστιο, μιλάμε όλο για δισεκατομμύρια ευρώ, όχι δραγμές, δισεκατομμύρια ευρώ.
από ένα άθροισμα που έχω κάνει, η χώρα πρέπει να χρωστάει 695 δις μαζί με αυτά των τραπεζών, την τρύπα και κάτι άλλα ψηλά σε δις που έχει, εκτός από το χρέος που ανέφερε ο κύριος Δελαστίκ, αν τα προσθέσεις και αυτά, είναι 695 ακριβώς. Να σας πω, η χώρα υποθηκεύτηκε κατά τη γνώμη μου. Υπήρξε μια πολύχρονη υποθήκευση και τώρα που ανατινάζονται οι υπόνομοι της μεταπολίτευσης, αποδεικνύεται ο ρόλος των πρωθυπουργών και των κομμάτων. Αποδεικνύεται δηλαδή ότι και οι πράσινοι και οι μπλε είχαν στήσει ένα μεγάλο πάρτι με δισεκατομμύρια, τα οποία δεν τα έφαγε ο ελληνικός λαός, και αυτά προκύπτουν καταρχάς από τα εξοπλιστικά προγράμματα και τα σκάνδαλα που αναζητούν πλέον οι σεβαστοί δικαστές των Αθηνών. Κύριε Χατζηνικολάου, ας μην κοροϊδευόμαστε. Παρακολουθούμε εδώ. Πιάσαν τον Τζοχατζόπουλο και τον πήγαν στο δικαστήριο και τον καταδίκασαν. Ο επόμενος Υπουργός Άμυνας δεν βρήκε κατά τη θητεία τα άλλα ούτε μέχρι σήμερα οτιδήποτε με πτώγια εκείνη την περίοδο να ενημερώσει την κοινή γνώμη. Ο αμέσως επόμενος Υπουργός, που ήταν ο Σπιλιωτόπουλος, δεν βρήκε τίποτα, καμία σύμβαση, τίποτα το μεμπτό σε οτιδήποτε έκανε ο προηγούμενος που εξυπηρετούσε τον προηγούμενο. Μετά ήταν ο κύριος Μεϊμαράκης, ο οποίος είπε δεν παρέλαβα τα υποβρύχια, αλλά δεν τα κατήγγειλε κιόλας. Και πλήρωσε και 105 εκατομμύρια δόση ο Γιάννης ο Παπαθανασίου. Όποιος πέρναγε λοιπόν από ένα πράγμα το οποίο τώρα ανατινάζεται και τα λύματα παίρνουν όλο τον πολιτικό κόσμο σχεδόν. Δεν κατήγγειλαν ποτέ. Μιλάμε για ένα κόσμο καταδίωκτο, ο οποίος υποθήκευε τη χώρα συστηματικά. Δηλαδή η χώρα δανειζόταν πολλά και πλήρωνε υπερτιμολογημένα και υπερκοστολογημένα οτιδήποτε προμηθευόταν. Και κυρίως τα 3 εκατομμύρια των ενόπλων δυνάμεων και πολλά άλλα. Πέρα από αυτό θέλω να πω το εξής. Γιατί εδώ υπάρχει και ένα μεγάλο παραμύθι. Δεν υπάρχει περίπτωση, κύριε Χατζηνικολάου, να επιστρέψει η χώρα σε κατάσταση ευημερίας, ακόμη και αν ήταν το Ντουμπάι, το Αμπουντάμπι, το Μπαχρέιν, όλα μαζί και να έτρεχαν με 5% ανάπτυξη το χρόνο, θα ήθελε καμιά 24-25 χρόνια για να φτάσει σε ένα σημείο ικανοποιητικής επανατοποθέτησης του 1.300.000 ανέργων σήμερα. Πρέπει επίσης να λάβουμε όλοι υπόψη μας το εξής, γιατί λέγονται πολλά παραμύθια και από το δικό μας κόσμο, το δημοσιογραφικό, ο οποίος έχει παίξει, κατά τη γνώμη μου, σε ένα πολύ μεγάλο μέρος, ένα βρωμερό ρόλο στην υπόθεση εμπέδωσης του μνημονίου και διαχείρισης της μπίζνας του χρέους. Γιατί υπάρχει και μια μπίζνα πάνω στο χρέος. Μια μπίζνα, μεγάλη μπίζνα. Ακόμη οικονομάνε λεφτά. Δεν θα επιμερίσω να πω του πολιτικού κόσμου ή του επιχειρηματικού, του γνωστού κτλ. Αλλά ακόμη οικονομάνε λεφτά. Από τη διαχείριση και τη σκόνη όλη αυτή που παίζεται με τα δάνεια και όλα. Θέλω να πω λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, το εξής, για να τελειώνουμε με το παραμύθι αυτό. Είμαστε μια χώρα που το 25% έχει ηλικία πάνω από τη δική μου. Εγώ είμαι 65. Πάνω από 63 ετών και έχω μισό αιώνα δημοσιογραφία σχεδόν. Πάνω από 63 ετών είναι το 25% του πληθυσμού της χώρας. Δηλαδή μιλάμε για ηλικία που είναι... περνάει σε μια φάση μη παραγωγική. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού φεύγει στο εξωτερικό, είναι τα νιάτα μας. Άρα οι γραμμές παραγωγής με ποιους θα λειτουργήσουν. Ένα άλλο μεγάλο κομμάτι είναι άνεργο. Άνθρωποι των 50, των 45, των 47, των 52, δηλαδή εκεί που δεν μπορούν να ξαναβρουν εύκολα δουλειά, μπαίνουν σε ένα παζάρι πλέον που λέει «Απ, μισθή μνημονίου, 4 εκατοστάρια, 5 εκατοστάρια. Αυτό σημαίνει ότι η χώρα και τα υπόλοιπα είναι παραμύθια. Έχει μπει σε μια ευθεία την οποία είναι ευθεία ελέγχου. Θα περάσουν πολλές συγκυβερνήσεις οι οποίες θα ελέγχονται απ' έξω, πιστεύω εγώ, και τελειώνω. Πιστεύω ότι δεν έχει περιθώρια και να κουνηθεί μια εύκολα μια άλλη πολιτική ηγεσία. Εγώ βλέπω, ας πούμε, ότι καρπάζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε όλη τη χώρα. Είναι πολύ δύσκολο αυτό που θα πάρει στον νόμο του. Κάποια στιγμή θα το πάρει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που θα πάρει στον νόμο του. Τι να διαπραγματευθείς σε μια χώρα, να πεις θέλω κούρεμα, πόσο κούρεμα. Βγαίνει ο Σταθάκης, ο οποίος είναι αξιολογότατος άνθρωπος και επιστήμονας, και λέει το 95% του χρέους είναι παραδοσιακό. Είναι. Άμα θέλετε να σας πω την άποψή μου, λέει ότι το 95% του χρέους είναι παραδοσιακό χρέος, με ομόλογα. Είναι.
Βγαίνει ο Μιλιός, με συγχωρείτε. Βγαίνει ο Μιλιός, θέλει λογιστικό έλεγχο. Θέλει λογιστικό έλεγχο. Θέλει λογιστικό έλεγχο. Μα σου λέω ακριβώς τι κάνανε οι προηγούμενοι. Σου λέω τι κάνανε οι προηγούμενοι. Αλλά 5%. Σου λέω τι κάνανε οι Σιμίτιδες και οι υπόλοιποι. Δηλαδή, από εκεί και πέρα λοιπόν. Δηλαδή, τι βγαίνουν και λένε τώρα. Λέει να κινηθούμε εντός του πλαισίου δημοσιονομικής πειθαρχίας. Να κινηθούμε. Και τι άλλο ακούμε από όλες τις πλευρές. Με μείωση του ελλείμματος. Πρώτον και δεύτερον, παραγωγή πρωτογενού πλεονάσματο. Μείωση του ελλείμματος, ξέρετε τι σημαίνει. Να κλείσουν και άλλα νοσοκομεία. Αυτό που κάνει ο Άδωνης. Μείωση του ελλείμματος σημαίνει περαιτέρω συγχωνεύσεις. Όχι. Εννοούν μείωση εξόδων. Ποια νοσοκομεία είναι αυτή, να μάθω δηλαδή, να το ακούσω μια φορά. Όχι ρε παιδί μου, αυτή τη στιγμή σου λέω αυτό που ακούω και δεν το ακούω μόνο από τη Νέα Δημοκρατία, το ακούω από πολλές πλευρές. Και ρωτάω λοιπόν, ποιο είναι το πρόγραμμα εκείνο ενός κόμματος που μπορεί να επανατοποθετήσει 250.000 άτομα αμέσως. Υπάρχει λύση, κύριε Τράγκα. Να του κάνουμε δημόσιους υπαλλήλους. Όχι. Ποιο είναι το, ποιο είναι το πρόγραμμα εκείνο που μπορεί να προσελκύσει επενδύσεις σε μια χώρα που έχει αυτή την αγοραστική δύναμη στην αγορά, να προσελκύσει επενδύσεις όχι αντί πινακίου φακής όπως γίνεται τώρα, αντί πινακίου φακής και δεν έρχονται. Αντί πινακίου φακής και δεν έρχονται. Τους λες πάρε και δεν παίρνουν. Περιμένουν ακόμη να πάει πιο κάτω. Ο κύριος Σκοτάκης. Κύριε Χατζηνικολάου, συζητάμε σε μια βραδιά όπου υπάρχει μια εντυπωσιακή εξέλιξη. Οι δανειστές αύξησαν και πάλι τον πύχη. Μας λένε ότι το χρηματοδοτικό κενό για τα επόμενα χρόνια, αντί για 11 δις που έλεγε μέχρι τώρα η κυβέρνηση, σύμφωνα με τους υπολογισμούς τους, φτάνει τα 17. Και νομίζω ότι είναι το πρώτο πράγμα που έχουμε μπροστά μας μαζί με το χρέος. Κάνουμε μια απολογιστική κουβέντα μνημονίου. Αν έπρεπε να μπούμε ή δεν έπρεπε να μπούμε. Με αν... Ακούσατε και τον κύριο Ντάισελμπλουμ με ποιο τρόπο βεβαίως απευθύνθηκε στην κυβέρνηση των Αθηνών. Με αν δεν γράφεται η ιστορία. Το μνημόνιο ήταν μια καθυστέρηση της χρεοκοπίας της χώρας μέχρι να μπορέσουν να ξεφορτωθούν τα ελληνικά ομόλογα οι γαλλικές και γερμανικές τράπεζες σε πρώτη φάση. Και επίσης το μνημόνιο ήταν η παράδοση της εθνικής κυριαρχίας της χώρας. Σε αντιδιαστολή με τις άλλες χώρες οι οποίες εφάρμοσαν οικονομικά μέτρα όπως η Ισπανία, αλλά οι οποίες έκαναν τα πάντα και η Ιταλία για να μην φορτωθούν στην πλάτη τους μία τρόικα. Αυτό ήταν το μνημόνιο και δεν χρειάζεται να γυρίζουμε προς τα πίσω για να ψάχνουμε να βρούμε στην τι Ισπανία συνέβη. Δεν υπάρχει αντιμνημονιακή αντιπολίτευση. Τι συνέβη και τι δεν συνέβη. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση συμφωνούν στην ίδια πολιτική. Γι' αυτό, γι' αυτό και απέφυγαν το μνημόνιο. Αφού δεν διαφωνεί κανένας, γιατί να μην το κάνουν. Το τρίτο πράγμα που θέλω να πω είναι, συζητάμε για το λεγόμενο απεχθές, και όχι επαχθές, είναι λάθος όρος, απεχθές χρέος. Και δεν παρατήρησα όλη αυτή τη δεκαετία που κάναμε όλοι μαζί αυτό το πάρτι της ευημερίας, που γινόταν αυτό το πάρτι της ευημερίας, κάθε φορά που η ελληνική κυβέρνηση έβγαινε στις αγορές να πάρει ομόλογα για να δώσει αυξήσεις κάτω από το τραπέζι στις 10, 17, 20% ή να αγοράσει τα εξοπλιστικά που λέει ο κύριος Τράγκας, καμία πολιτική δύναμη στο διάστημα που όλα πήγαιναν καλά δεν διαμαρτυρήθηκε ότι το χρέος είναι απεχθές. Μόνο όταν βρήκαμε τα ζόρια, άρχισαμε να ανακαλύπτουμε τα λάθη μας. Νομίζω λοιπόν για να κάνουμε μια προβολή προς το μέλλον, αντί να κοιτάμε συνεχώς σε κάθε δημόσια συζήτηση τι έφταξε, τι έπρεπε να γίνει και δεν έπρεπε να γίνει, γιατί ο κ. Παπανδρέου διέστηρε τη χώρα στο εξωτερικό και φτάσαμε στα πρόθυρα της χρεοκοπίας κτλ. Πάντως κύριε Κοτάκη, επειδή είμαστε πάλι σε μια κρίσιμη στιγμή που θα ανοίξει μια μεγάλη διαπραγμάτευση για το χρέος, νομίζω ότι είναι χρήσιμο να βγάλουμε συμπεράσματα για τα λάθη που έχουμε κάνει. Ασφαλώς. Το προηγούμενο διάστημα. Ασφαλώς. Μπορεί αυτό να μας βοηθήσει στη νέα διαπραγμάτευση. Με τη διαφορά ότι αυτή τη στιγμή έχουμε να διαπραγματευτούμε εφ' εξής με κράτη και όχι με αγορές. Αυτό είναι αλήθεια. Και σε ένα επίπεδο έχει μειωθεί η διαπραγματευτική μας ισχύω. Θέλω να σας πω ότι αντίθετα με τα κοινώς κρατούντα, δηλαδή αντίθετα με την άποψη που υπάρχει γενικώς ότι είναι πιο δύσκολη η διαπραγμάτευση με τα κράτη και πιο εύκολη με τους ιδιώτες, εγώ έχω την αντίθετη άποψη. Πολύ πιο ότι εύκολη. Η διαπραγμάτευση είναι πολύ πιο εύκολη. Πολύ πιο εύκολη. Ακριβώς, κύριε Μιχαλή. Γιατί είναι πολιτική, εγώ, είναι πολιτική εδώ, διαπραγμάτευση. Εγώ, ακούστε, κύριε Μιχαλή. Δεν είμαι. Μισό λεπτό, Κοτάκη, με συγχωρείτε. Το μεγάλο ζητούμενο σήμερα ποιο είναι. Φτάσαμε στο πρωτογενές πλεόνασμα. Τώρα, το πώς φτάσαμε, πώς έγινε, κατά την άποψή μου, με λανθασμένο τρόπο. Σε κάθε περίπτωση, το μεγάλο ζητούμενο τόσο των Ευρωπαίων εταίρων όσο και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου επετεύχθη. Σήμερα λοιπόν καλείται η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να αποδείξουν τη δική τους φερεγκαιότητα. Είναι πολύ απλό το πράγμα. Ναι, να προσθέσω... Φτάσαμε εδώ με τεράστιες θυσίες. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν σήμερα πρέπει πραγματικά να ενσκύψουν στο πρόβλημα και να αναλογιστούν
την κοινωνική αναταραχή η οποία έρχεται, αλλά βεβαίως και την επιχειρηματική απραξία, κύριε. Κύριε Μίχαλε, μακάρι να είμαστε ο συστημικός κίνδυνος που ήμασταν για την Ευρώπη το Δεκέμβριο τον περασμένο, όπως ομολόγησε η ίδια η Μέρκελ, όταν είπε ότι αν θα βγαίναμε τότε από το ευρώ, τότε θα έπρεπε να ακολουθήσουν όλοι οι υπόλοιποι. Μακάρι να εξακολουθούμε να είμαστε συστημικός κίνδυνος. Αλλά εδώ έχουμε μπροστά μας μετρημένα κουκιά, πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Μπορώ να πω μια λέξη γι' αυτό, μια λέξη μόνο. Πληρώνει. Μα να διακόψω πάλι, ζητώ συγγνώμη. Δεύτερη φορά. Το κάνω και ζητώ συγγνώμη. Πραγματικά, και το έχω ακούσει και από σένα, Νίκο, να λες, δεν διαπραγματευθήκαμε σκληρά την εποχή εκείνη, γιατί ήμασταν ένας συστημικός κίνδυνος και έπρεπε να κάνουμε. Τότε πρέπει να θυμηθούμε όλοι ότι η επιλογή ήταν η εξής δύο. Πρώτον, βοηθάμε την Ελλάδα για να σωθεί το ευρώ, ή βοηθάμε τις τραπεζές μας. Ναι. Εμείς οι υπόλοιποι αφήνοντας την Ελλάδα να καταρρεύσει. Γιατί ξέρετε ότι ο κάθε υπουργός οικονομικών είναι πολύ. Είναι πολύ. Λέμε τέτοια. Αυτό ακριβώς. Η πολύ ρεν ότι εμείς σώσαμε τότε τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Με δύο τρόπους. Και δεν μετεδόθη ο κίνδυνος της Ελλάδος αλλού. Σωστό. Δηλαδή, κοιτάξαμε τις τράπεζές μας στην Ευρώπη. Σωστό. Δηλαδή, εδώ έχουμε 5.000 αυτοκτονίες, 1,5 εκατομμύριο ανέργους, μία χώρα εκχωρημένη και σε δουλεία. Όχι, επειδή σώθηκαν οι ευρωπαϊκές τράπεζες. Λέω το εξής. Αυτό είναι το θέμα, κύριε Κόνστα. Ο τρόπος δεν αλλάζει το θέμα. Ο τρόπος για να σώσουν τις τράπεζές τους. Ένας υπουργός οικονομικών είναι πολύ πιο δημοφιλής όταν δίνει τα λεφτά των φορολογουμένων του στους τραπεζίτες του. Παρά να τα δίνει σε μια ξένη χώρα. Είχαν λοιπόν δύο επιλογές. Μία επιλογή είναι να αφήσουμε τη χώρα να καταρρεύσει. Κύριε Κόλστα, σε αυτό που διατυπώνεται έχει απαντήσει όλη η Ρεν και η Άγγελα Μέρκελ. Ναι, ακριβώς. Και ποιο, εγώ υιοθετώ απλώς την απάντηση. Ο Χρήστο, μου με συγχωρείτε. Επειδή το σκηνή. Σήμερα ο Γιούλη. Επειδή το σκηνή μόνο δεν φτάνει, διπλό φτάνει και περισσεύει. Παρακαλώ, όμως διακόψαμε όλο τον κύριο Κοτάκη. Συγγνώμη, 10 δευτερόλεπτα. Αναφέρθηκε Χρήστο στο θέμα των τραπεζών για το 2009. Θυμίζω ότι από το 2010. Ο κύριος Μπαρόζο είχε ανακοινώσει μετά από σύνοδο κορυφής για την περίφημη Τραπεζική Ένωση. Πού είναι αυτή η τραπεζική ενοποίηση σήμερα που θα επέλυε πολλά από τα προβλήματα όχι μόνο του ελληνικού τραπεζικού τομέα, αλλά και των υπολείπων προβληματικών χωρών. Δεν το έχουμε δει. Γιατί? Διότι οι χώρες του Βορρά δεν θέλουν να ενδώσουν κανένα κυριαρχικό δικαίωμα. Πού θα πάει όμως αυτή η ιστορία? Έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει ένα όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή όχι? Πολύ φοβούμαι. Με τις παρούσες συνθήκες και αυτά τα οποία βλέπουμε, δεν υπάρχει. Λοιπόν, υπάρχει το θέμα του χρέους και το θέμα της ανάπτυξης. Στο θέμα του χρέους, για να μιλάμε όσο πιο απλά γίνεται, φέτος πληρώνουμε 6 δις το κοχρεολίσια σε αιτήσιο βαθμό, σε αιτήσια βάση. Και προσπαθούμε να μειωθούν αυτά τα κοχρεολίσια στα 4 δις. Αυτός είναι τουλάχιστον ο στόχος που ψιθυρίζεται εφόσον πάρουμε το θέμα της αποπληρωμής. Το χαράτσι της ΔΕΗ, για να συνεννοούμαστε. Μας στοιχίζει 2,65 δις το χρόνο. Δηλαδή, για να πληρώνουμε τα τοκοχρεωλήσια της μιας χρονιάς, κάθε χρόνο ουσιαστικά πληρώνουμε το χαράτσι 2 ετών μαζεμένα, πρακτικά. Το ερώτημα στο οποίο πρέπει να απαντήσετε όλες τις πολιτικές δυνάμεις είναι εάν θα πάμε συντεταγμένα στο να διεκδικήσουμε την αποπληρωμή και τη μετάθεση σε 50 χρόνια, ή αν θα πάμε σε δυναμικότερες μορφές διεκδίκησης, όπως είναι η διαγραφή τμήματος του χρέους. Ένα σκέλος. Και το δεύτερο, συζητάμε για την ανάπτυξη. Είναι πολύ βολική συζήτηση, συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό, ότι θένε και οι μίζες και τα σκάνδαλα και τα δάνεια και αυτοί που τα αρπάξανε και οι παράνομες τραπεζικές χρηματοδοτήσεις, όλα. Ωστόσο, το μεγάλο πρόβλημα της χώρας είναι το έλλειμμα στο ισοζύγιο συναλλαγών. Άμα βάλουμε όλα τα σκάνδαλα μαζί, θα δούμε ότι αν επηρεάζει το έλλειμμα στο ισοζύγιο η διαφθορά αυτής της δεκαετίας 30% είναι ζήτημα. Το υπόλοιπο από πού? Εάν λοιπόν δεν κάτσουμε μόνοι μας και να δώσουμε έμφαση στους κλάδους των εμπορεύσιμων αγαθών, το λιμάνι του Πειραιά ήταν μια προβλήτα σκέτη. Στην οποία πήγαιναν και έπιαναν τα λιμάνια της Κρήτης, του Αργοσαρονικού, του Αιγαίου. Το λιμάνι του Πειραιά σήμερα είναι στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Τα τηλεφωνικά δίκτυα. Σήμερα έχουμε όλοι επιλογές. Έχουμε 4 διαφορετικές εταιρείες, χαμηλό κόστος και 4 εταιρείες που έχουν ανοίξει χιλιάδες θέσεις εργασίας. Σήμερα που μιλάμε, γίνεται συζήτηση για το αν θα ανοίξει το δίκτυο της ΔΕΗ. Και υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση. Και μετέχει, νομίζω, και ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Σκουλέτη, σε αυτή την αντιπαράθεση. Και το ερώτημα είναι πάλι αν θα αυξηθεί το ρεύμα. Παλιά λέγαμε ότι αν απελευθερωθούν οι επικοινωνίες, θα αυξηθεί η τιμή του τηλεφώνου. Δεν αυξήθηκε η τιμή του τηλεφώνου. Δεν αυξήθηκε, τιμή του τηλεφώνου και προσθέθηκαν. Μισό λεπτό. Όχι, με συγχωρείτε, το διακόπτω. Σωστό, 1000 συγγνώμη. 1.000.000 ανέργους έχουμε. Έχουμε και άλλη αύξηση. Δεν είπα ότι αυξήθηκαν θέσεις εργασίας. Μιλώ. 27,8. Κύριε Τράγκα, μιλώ να εκμεταλλευτούμε επιτέλους. Να φύγει η συζήτηση.
Όχι, να μην περιοριζόμαστε μόνο στα σκάνδαλα που είναι πολύ βολικά. Να κοιτάξουμε να σταθούμε στα πόδια μας και να μπορέσουμε να ευνοήσουμε την απελευθέρωση σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας, όπου είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, θα ανοίξουν θέσεις εργασίας. Μπορεί να είναι λίγες, μπορεί να μην είναι 1 εκατομμύριο θέσεις, αλλά από κάπου πρέπει να γίνει μια αρχή. Κύριε Κοτάκη, θα ξανάρθω σε εσάς. Κύριε Χιόνι, έρχομαι σε εσάς. Πείτε μου, κύριε καθηγητά, σας παρακαλώ. Βεβαίως, ελευθέρως σχολιάζετε ό,τι ήδη ακούστηκε. Αλλά εγώ θέλω να προσθέσω στη συζήτησή μας άλλο ένα βήμα, άλλο ένα ερώτημα. Θέλω να μου πείτε αν πιστεύετε, στην περίπτωση που αύριο το πρωί η Μέρκελ ξυπνήσει με φοβερή διάθεση για την Ελλάδα και πει μάλιστα, σας χαρίζουμε το χρέος σας. Σας το χαρίζουμε, δεν έχετε χρέος. Η χώρα είναι έτοιμη, έχει το σχέδιο για να μην ξαναφτάσει εκεί που έφτασε το 2009. Έχει τις συνταγές για να αποκτήσει βηματισμό ανάπτυξης και πρόοδου. Αυτό σημαίνει αν είναι βιώσιμα και διατηρήσιμα αυτά τα οποία έχει πετύχει μέχρι τώρα. Ναι. Έτσι μεταφράζεται η ερώτηση. Ναι. Δηλαδή, αν ο δημοσιονομικός αν είναι βιώσιμα και διατηρήσιμα, ποια λέτε. Ο δημοσιονομικός σκελισμός που έχουμε, το πλεόνασμα στο συζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, η μειωμένη ανταγωνιστικότητα την οποία έχουμε φαντάζομαι πετύχει. Ότι δεν έχει μείνει τίποτα για σκούπισμα, απορρευστότητα στην ελληνική κοινωνία. Τα έχουμε σκουπίσει όλα με τους φόρους που έχουν επιβληθεί. Αν τελικά πέτυχε το μνημόνιο, να κάνει και αυτή την παραγωγική αναδιάρθρωση. Γιατί αυτό ήταν το ζητούμενο. Τώρα, όσον αφορά την επιτυχία ή όχι του μνημονίου, υπάρχει ένα εξής. Το θέμα ότι συζητάμε τώρα για νέα αναδιάρθρωση του χρέους και για ένα νέο μνημόνιο, πρέπει να πει ότι τα προηγούμενα δεν πέτυχαν καλά. Αν δείτε δε στη βιβλιογραφία, είναι περίπτωση μελέτης πειραματισμού και αναποτελεσματικότητων. Εγώ όμως δεν νομίζω ότι φταίει μόνο το μνημόνιο. Φταίει ίσως και το γεγονός ότι δεν είχαμε διαμορφώσει προτάσεις κι εμείς εδώ. Ή δεν θέλαμε να διαμορφώσουμε προτάσεις και δεν υπήρχε και μια εθνική συνεννόηση. Ένα παράδειγμα μόνο να σας πω. Εξακολουθεί να μην υπάρχει. Εξακολουθεί αυτή. Να μην υπάρχει. Και ειδικά στο θέμα του χρέους, φαντάζομαι ότι συμφωνεί η μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων ότι θα έπρεπε να υπάρξει. Θα έπρεπε να υπάρχει. Αλλά συγκεκριμένες θέσεις. Να δούμε για ποιο πράγμα διαπραγματευόμαστε. Βεβαίως. Στην προηγούμενη μεγάλη αναδιάρθρωση είχε ξεκινήσει η συζήτηση στην Ευρώπη από τον Ιούνιο του 2011. Και η αναδιάρθρωση, σας θυμίζω, έγινε το Μάρτιο του 2012. Μέχρι τότε, αν θυμάστε, σε δική σας εκπομπή μας είχαν απειλήσει με παραπομπή στον εισαγγελέα, αν συνεχίζουμε να μιλάμε για το χρέος. Βεβαίως. Λοιπόν, απαγορευόταν ακόμα και η συζήτηση. Και στον αέρα. Το ίδιο και στο διάλειμμα στις διαφημίσεις, αλλά και στον αέρα. Το ίδιο υπουργός της κυβέρνησης Παπανδρέου. Το ίδιο έγινε και τον Νοέμβριο. Νομίζω ότι θα με στείλει στον εισαγγελέα επειδή ρώτησα για την αναδιάρθρωση του χρέους. Ενώ στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο συζητούσαν για την αναδιάρθρωση. Βεβαίως, κύριε Κατσάκη. Άρα λοιπόν, αν δίπλα στο θέμα του μνημονίου ή να το πούμε καλύτερα στο θέμα του δημοσιονομικού εξυγχρονισμού και του παραγωγικού μετασχηματισμού που χρειαζόταν η χώρα, αναμφισβήτητα, βάζαμε και μια συζήτηση για την ανάπτυξη και το τι πρέπει να κάνουμε προκειμένου να υποκαταστήσουμε κάποια στιγμή το μνημόνιο, να υποκαταστήσουμε κάποια στιγμή όλο αυτό το περίγραμμα της πολιτικής που έχουμε δει τα 4 χρόνια, σήμερα θα ήμασταν καλύτερα. Αλλά πώς? Αυτό θα πρέπει να γίνει μέσω μιας εθνικής συνεννόησης, κάποιων ξεκάθαρων στόχων, κάποιων ξεκάθαρων πολιτικών, οι οποίες θα απολάμβαναν και μια ευρύτατη κοινωνική και πολιτική συνένεση. Το οποίο ούτε τώρα το έχουμε. Στην Ελλάδα έχουμε ταυτίσει την ανάπτυξη με την κατανάλωση. Συνεχώς μπερδεύουμε τις δύο έννοιες. Πιστεύουμε ότι αν ο κόσμος ξοδεύει, η κατανάλωση είναι ένα βασικό στοιχείο της ανάπτυξης. Αυτό να το παραγνωρίσουμε. Τώρα, κοιτάξτε, δείτε. Ένα από τα προβλήματα που έχουμε στο μνημόνιο. Ένα από τα προβλήματα που έχουμε του ζει, που θέλει να φάει. Οτιδήποτε συζητάμε απέχει πάρα πολύ από οποιαδήποτε οικονομική ορθοδοξία. Δηλαδή, ο καθένας μπορεί να βγάζει τη δική του οικονομική θεωρία. Και αυτό κάναμε και με το μνημόνιο. Κάναμε ένα πειραματισμό της ευκολίας, να δημιουργούμε θέσεις και απόψεις για τα οικονομικά που τελικά δεν βαδίσαν πουθενά. Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα, οι υπεραισιόδοξες προβλέψεις. Είχα μια σειρά υπεραισιόδοξων προβλέψεων σχετικά με την ολοκλήρωση της ύφεσης, σχετικά με την ανεργία, σχετικά με τις επενδύσεις. Δημιουργήσαμε λοιπόν όλη αυτή την έκταση των στόχων που τελικά δεν μπορέσαμε σε καμία περίπτωση να πετύχουμε και τώρα είμαστε, ξέρετε κάτι, λίγο σε πολύ στον ίδιο παρονομαστή. Κύριε καθηγητά, συζητάμε. Δηλαδή δεν βλέπετε εσείς στοχευμένη απορρίθμιση της αγοράς? Ποιας αγοράς? Δεν βλέπετε ότι εδώ εφαρμόστηκε η σχολή του Σικάγου κανονικά στην Ελλάδα? Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν εσείς είστε οικονομολόγος, εγώ δεν είμαι. Δεν ξέρω μπορείτε να μου πείτε αν εφαρμόστηκε στην Ελλάδα ακριβώς το δόγμα του ΣΟΚ, δηλαδή της σχολής του Σικάγου. Ακραία. Με πλήρη απορρίθμιση της αγοράς και όπως λένε πλήθος ευρωπαϊκών εντύπων με ακραία. Με ακραία επιχείρηση. Δηλαδή ακραία. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει πουθενά, ούτε στην Νότια Αμερική, ούτε πουθενά. Ναι. Ακριβώς. Είναι γεγονός κάτι. Ότι χρειαζόμασταν κάποια αναδιάρθρωση της αγοράς εργασίας. Και αυτή ήταν αναδιάρθρωση, με συγχωρείτε. Όχι σε αυτό το σημείο που έχουμε φτάσει. Αναδιάρθρωση της αγοράς εργασίας αυτή τη στιγμή να φτάνει στα 3 εκατοστάρικα το μήνα
και σε ελεύθερο παζάρι χωρίς κανένα εργασιακό δικαίωμα και χωρίς τίποτα. Το χειρότερο δεν είναι αυτό το οποίο λέει. Το χειρότερο είναι ότι το κάναμε και αυτό και δεν βλέπουμε και επενδύσεις. Γιατί θα περιμέναμε μια μεγαλύτερη αύξηση ανταγωνιστικότητας μετά από όλα αυτά. Και θα φαινόταν και στις εξαγωγές, που ουσιαστικά έρχονται εξαγωγές, δεν έχουμε κάποια αλματώδη αύξηση των εξαγωγών. Γιατί δεν θα έρχονται. Το περιμέναμε δεν και στις γιατί δεν έρχονται. Δεν πετυχαίνει πουθενά. Στη γειτονική Βουλγαρία θυμίζω ότι πήγανε σε μισθούς των 200 ευρώ. Και γιατί δεν πέτυχε το επενδυτικό. Δεν συνοδεύτηκε και με άλλα πράγματα. Μα δεν συνοδεύτηκε, διότι όταν η καταναλωτική δύναμη είναι της τάξης των 200 ευρώ στην εγχώρια αγορά και μια πολυεθνική, ένας μεγάλος επενδυτής αποφασίζει να δραστηριοποιηθεί σε αυτή την αγορά, το πρώτο που θα κοιτάξει είναι η κατανάλωση του προϊόντος αυτού στην εσωτερική αγορά να είναι πάνω από το 50% ίσως 60%. Το υπόλοιπο 40% εξάγεται σε τρίτες χώρες. Μα πώς είναι δυνατόν με 200 ευρώ μισθό να μπορείς να έχεις αυτή την κατανάλωση. Πάντως, και γι' αυτό δεν πέτυχε. Κύριε Μίχαλε, ένα ανάγκωμα της ανταγωνιστικότητας το χρειαζόμαστε. Αν θυμάμαι καλά, ήσασταν από αυτούς που υπερασπιζόσασταν τις αναδιαρθρώσεις. Όχι, κύριε Σκουρλέτη. Οι οποίες αποδειχθήκαν από διαρθρώσεις. Δυστυχώς. Όχι, ναι. Καθόλου κοντινή. Ναι. Και συνολικά ο κόσμος, αυτό που ονομάζουμε παραγωγικές τάξεις, όπως ονομάζεται, ήταν υπέρμαχος αυτού του ξυλώματος των εργασιακών σχέσεων, αυτού του εργασιακού μεσαίωνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Διότι μπορεί να έχουν γίνει κάποια πράγματα τα οποία ονομαστικά να μιλάνε για κάποιους μισθούς, στην πράξη τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα. Άρα μιλάμε για συντηρητικές οπισθοδρομικές αποδιαρθρώσεις. Κύριε Σκουρλέτη, μάλλον ιδιαίτερα δεν παρακολουθείτε στο ΣΥΡΙΖΑ τις δηλώσεις των κοινωνικών εταίρων. Δεν μιλάω μόνο για τα του οίκου μου, το ΕΒΑ ή την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, που εκπροσωπεί, αν θέλετε, το σύνολο της επιχειρηματικότητας. Η ΕΣΕ και η ΓΕΣΕΒΕ, μαζί με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, έχουν ταχθεί ανέκαθεν κατά των μειώσεων των μισθών. Σας παρακαλώ. Αυτό ίσχυε μέχρι κάποια στιγμή. Μέσα στο 2013 υπερασπιστήκατε την περαιτέρω μείωση του κατώτου μισθού. Ποτέ. Και σας προκαλώ. Και σας προκαλώ. Εγώ λοιπόν προκαλώ το επιτελείο. Και μάλιστα μόλις προχθές μαζί με τη ΓΕΣΕΕ, τη συνδικαλιστική γραφειοκρατία τη ΓΕΣΕΕ, αποφασίσατε ότι πρέπει οι νεοεισερχόμενοι να μπαίνουν με κατώτερους ακόμα μισθούς. Δηλαδή να πάμε. Μα είναι εσωτερική συμφωνία που έγινε. Αυτό είναι γνωστό. Είναι ήδη μόλις πριότερων ημερών. Εδώ έχουμε μια εξωτερική. Ναι ή όχι. Και λέω δυστυχώς με τη συμφωνία τη συνδικαλιστική γραφειοκρατία τη ΓΕΣΕΕ, τη πλειοψηφία τη. Εδώ έχουμε μια επίθεση από το εξωτερικό. Ο κύριο Κατσανέβα και μετά η κυρία Ξαφά. Είναι δυνατόν. Αυτό, κύριε Σκουλέτη, δεν το καταλαβαίνω. Ποιο δεν καταλαβαίνω. Και δεν καταλαβαίνω πώς είναι δυνατόν οι παραγωγικές τάξεις, είτε βρίσκονται από τη μία πλευρά ή από την άλλη, να επιτίθεται στις άλλες. Αυτό είναι η πολιτική της σαλαμοποίησης. Ποιες παραγωγικές τάξεις, για τον κόσμο του κεφαλαίου, λέμε, κύριε Κατσανέβα. Αφήστε το καταλάβετε τον κόσμο του κεφαλαίου. Για τους εκπροσώπους της εργοδοσίας μιλάμε. Έχουμε εθνικό απελευθερωτικό αγώνα απέναντι σε μια επέλαση σε βάρος ολόκληρου του ελληνικού λαού. Εγώ θέλω να ξεκινήσετε με ένα σχόλιο για αυτό που είπε ο κύριος Κόνστας πριν. Δηλαδή ότι οι Ευρωπαίοι έκαναν θυσία που μας έδωσαν τα λεφτά για να τους αποπληρώσουμε τα δάνεια. Ο Γιώργος, δεν μας έδωσαν τα λεφτά. Και... με συγχωρείτε, μας έδωσαν λεφτά. Δεν με ακούσατε, κύριε Τράγκα, να το ξαναπώ. Με συγχωρείτε, είπα για να αποπληρώσουμε τα δάνεια. Δεν πέρασαν από τα χέρια μας ποτέ. Τα δάνεια μας τα δίνουν για να πληρώσουμε τα προηγούμενα, ακριβώς, τα οποία θα πληρώσουμε και τα προπροηγούμενα και δημιουργείται ως γνωστόν ένας φαύλος ανωδικός κύκλος που δεν έχει κανένα τέλος. Υπενθυμίζω ότι με τις δύο πτωχεύσεις, γιατί έχουμε λησμονήσει ότι είχαμε δύο πτωχεύσεις. Πάντως η κεντρική συζήτηση στη χώρα, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, θα σας δώσω όλο το χρόνο για να μιλήσετε, εξακολουθεί να είναι, κύριε Κατσανέβα, πώς θα δανειστούμε την επόμενη φορά. Ναι. Πώς θα πάρουμε την επόμενη δόση, με τι επιτόκιο θα πάρουμε το επόμενο δάνειο. Ναι. Έτσι είναι, κύριε Τράγκα. Λοιπόν, δεν περνάει από το μυαλό κανενός ότι μπορεί η χώρα να προχωρήσει με δικούς της σπόρους. Εύχομαι και δεν είναι στη συζήτηση αυτό. Πότε συνέβαινε αυτό. Πότε συνέβαινε. Δηλαδή, πότε ήταν η τελευταία φορά που η Ελλάδα ζούσε με τους δικούς της σπόρους. Θα το θυμηθούμε. Ποια ήταν η χρονιά εκείνη, κύριε Κόνστα, που η Ελλάδα ζούσε με τη δραχμή πολύ καλύτερα από ό,τι ζει σήμερα. Η δραχμή, το εθνικό μας νόμισμα και η δυνατότητα να διαχειριζόμαστε το εθνικό μας νόμισμα. Εθνικό μας νόμισμα είναι το ευρώ πλέον. Δεν είναι και δεν θα είναι. Αυτή τη στιγμή είναι το ευρώ. Όσοι υποστηρίζουν οπισθοφυλακές και συνεχή ανακεφαλαιοποίηση των χρεών και συνεχή οπισθοδρόμηση του ελληνικού λαού στον ΚΕΑΔΑ, στον κατήφορο, πολύ φοβάμαι, με λύπη μου,
ότι θα αποχωρήσουν, το νόμισμα είναι το θα αποχωρήσουν με ελικόπτερο αν τους χωράει. Κύριε Κατσανέβα, το νόμισμα είναι το κεντρικό πρόβλημα. Φυσικά το νόμισμα είναι. Ή το ότι δεν έχουμε σχέδιο για την ανάπτυξη. Φυσικά το νόμισμα είναι. Είναι πασίγνωστο ότι η διαχείριση του εθνικού νομίσματος παίζει καθοριστικό κεντρικό ρόλο στην οικονομική επιφάνεια, οικονομική επιβίωση μιας δηλαδή, χώρας. Κύριε Κατσανέβα, αν είχαμε διαμάντια στην τσέπη μας, θα είχαμε καλύτερα οικονομικά. Με το παραγωγικό μοντέλο μιας αξιόμαχης, νοικοκυρεμένης, αυτοδύναμης, εθνικά ανεξάρτητης ή αν θέλετε εθνικά αξιοπρεπούς κυβέρνησης, η οποία θα πάρει το πιδάλιο στα χέρια της και θα διασφαλίσει το μέλλον αυτής της έρμης της χώρας, η οποία, το μοντέλο αυτό μπορώ να σας το δώσω εδώ, υπάρχουν άπειρες μελέτες που έχουμε κάνει, μπορώ να σας τις δώσω, άμα μου δώσετε χρόνο σας το έχω στείλει και το βιβλίο και καινούργια βιβλία έρχονται τώρα, έχουμε, και δεν τα λέω εγώ αυτά, ξέρετε πολύ καλά ότι το σύνολο των κορυφαίων οικονομολόγων, διαπρεπών, αναλυτών συμβουλεύουν αυτές τις απόψεις. Μόνο εσείς εδώ δεν τις έχετε καταλάβει. Μόνο εδώ στην Ελλάδα δεν έχετε καταλάβει ότι δηλαδή, το πρόβλημα. Δηλαδή, επιδραχμής δεν είχαμε λύματα. Σας παρακαλώ, δεν κύριε Κώστα. Όχι, να το καταλάβω. Σας παρακαλώ, κύριε Κώστα. Εγώ δεν σας διέκοψα. Όχι, εξηγήστε μου. Δεν σας διέκοψα. Δεν σας διέκοψα. Αφήστε. Δεν είχαμε 180. Επιδραχμής είχαμε ασήμαντο χρέος που έχουν όλες οι χώρες. Χρέος βιώσιμο και αντιμετωπίσιμο, χρέος που έχει και η Γερμανία σήμερα και η Αμερική. Αυτό το τρομακτικό, το τέρας, που το ταΐζουμε συνέχεια και είναι φυσικά, δεν χορταίνει ποτέ, δεν υπάρχει περίπτωση, αυτό θα έλειπει, είναι κωμικό κύριε Κώστα να υποστηρίζει κανείς ότι αυτό το τέρας κάποτε θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε με το σκληρό ευρώ και με τον Τζέκι Σχάν, την κυρία Μέρκελ, η οποία πάνω από το κεφάλι μας μας μαστιγώνει ανελέητα, θέλοντας αυτή τη χώρα να την εξοντώσει. Γιατί αρχίζει κανείς να πιστεύει ότι κάπου αλλού πάει αυτή η υπόθεση. Δεν είναι μόνο υπόθεση φτωχοποίησης. Είναι υπόθεση κατάληψης της χώρας, αφού απέτυχαν οι προηγούμενες επιδρομές με τις σιδερόφραχτες στρατιές. Τώρα έχουμε το πολύ πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό μέσο, το νόμισμα. Τη νομισματική φυλακή μέσα στην οποία μας έχει εγκλωβίσει αυτό το τρομακτικό σύστημα και δεν καταλαβαίνουμε ότι αν δεν βγούμε από αυτό, αν δεν τολμήσουμε να βγούμε, να κουνήσουμε το μαντίλι, δεν έχουμε καμία απολύτως ελπίδα. Και θέλετε να σας πω κύριε Χατζηνόλου, και θα το καταθέσω για πρώτη φορά εδώ, την πρώτη μέρα ή την προηγούμενη μέρα που θα μπούμε στο εθνικό μας νόμισμα, ξέρετε ότι μπορούμε να απαλλαγούμε από ένα πολύ μεγάλο μέρος του εθνικού, του χρέους μας. Και ξέρετε πώς, να σας πω, θα το πω για πρώτη φορά σε αυτό το τραπέζι. Πριν από τη μετάβαση της δραχμής, θα επιστρέψουμε τα 60 περίπου δις που μας έχουν πρόσφατα χορηγήσει οι τράπεζες, οι δανειστές μας, στις τράπεζες, για, με λογιστικό χρήμα για την περίφημη ανακεφαλαιοποίηση. Πάρτε τα, δεν τα θέλουμε. Και δεν τα θέλουμε γιατί αφού θα εκδώσουμε δικό μας χρήμα, το δικό μας χρήμα θα μπορέσει να κεφαλαιοποιήσει τις τράπεζες και να λειτουργήσει οι τράπεζες και να παράσχουν ρευστότητα. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Η επόμενη μέρα θα είναι μια πολύ ωραία μέρα. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Ναι, δεν θα έχουμε να φάμε, δεν θα έχουμε τρόφιμα. Δεν θα έχουμε καύσιμα, δεν θα έχουμε φάρμακα. Ναι, καλά, καλά. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Αφήστε με να τελειώσω. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, κύριε Μίχαλε. Αφήστε με. Παρακαλώ. Κύριε Μίχαλε, σας παρακαλώ να μου επιτρέψετε να τελειώσω. Μια σημαντική πρόταση. Παρακαλώ, ησυχία. Παρακαλώ πολύ. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει, κύριε Χατζηνικολάου. 32% μείωση του εθνικού χρέους με μια τέτοια κίνηση. Να σας πω μια δεύτερη κίνηση. 32 που το βγάζετε. Το 60 είναι 32. Στα 320. Ναι. Βεβαίως. Είναι το 32, ξέρω 695. Όχι, στο 170%. Στο 170, βάζει να αφήσετε 320. Να σας πω ένα άλλο τρόπο, με το εθνικό νόμισμα. 320 είναι το νούμερο, καλά το λέει. Όχι, στα 170. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν είναι έτσι. Είναι το 32% στο 170 του χρέους. Να προχωρήσω σε μια άλλη λεξικέρευτη πρόταση. Η Japonica Partners σήμερα αγοράζει ομόλογα του ελληνικού χρέους στο 11%. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να αγοράσουμε ή
πλαγίως, μια και απαγορεύεται από τους καλούς μας τους δανειστές, να μην αγοράσουμε στο 20% ένα μέρος του κρέους. Επειδή δεν έχουμε και λεφτά. Και να μειώσουμε και άλλο. Την Νικολάου. Δηλαδή αν είχαμε λοιπόν, λεφτά να αγοράσουμε η Ελλάδα στα καλά. Σας παρακαλώ κύριε Κώστα. Αν είχαμε λεφτά να αγοράσουμε ομόλογα, δεν θα δίναμε σε μισθού και συντάξεις. Θα σας δώσουμε το ελικόπτερο για να φύγετε. Αφήστε με να τελειώσω. Αφήστε με, μην με προκαλείτε. Μην με προκαλείτε. Δεν σας διέκοψα όταν λέγατε αυτά τα τρομακτικά πράγματα στα οποία που σας ακούει ο ελληνικός λαός. Το ελικόπτερο χρειάζεται βενζίνη. Μπορείτε να βγείτε έξω. Η βενζίνη θέλει συνάλλαγμα. Μπορείτε να κυκλοφορήσετε στον δρόμο, κύριε Κώστα. Σας συμβουλεύω να μην το κάνετε. Γιατί και σας παρακαλώ. Γιατί δεν θα μπορέσετε. Ούτε δεν θα μπορέσετε ούτε να κάνετε. Δικαίωμα των απόψεων δεν έχετε δηλαδή. Μα δεν έχετε, γιατί yeah, μου επιτρέπετε που... εμένα. Κύριε Κατζανέβα, να τελειώσω. Κύριε Κατζανέβα, με συγχωρείτε. Δεν θα έχουμε φάρμακα, δεν θα έχουμε τρόφιμα. Όχι, κύριε Κατζανέβα, πείτε μου, ερώτηση σας κάνω. Να σας απαντήσω. Μπορώ να καλώ. Ρωτήστε, κύριε Κατζανέβα, θα παρακαλέσω θερμά. Θα παρακαλέσω θερμά, εγώ έχω κάθετη διαφωνία με τον Κόνστα, ναι, αλλά εδώ και πολλά χρόνια. Εσείς ρωτάτε, όχι ο Κόνστας. Όχι, δεν μπορεί όμως να του λέτε ότι δεν μπορεί να κυκλοφορήσει στον δρόμο. Τι είναι, ζούμε σε φασιστικό καθεστώς, όπου επειδή έχει διαφορετική άποψη, δεν μπορεί να κυκλοφορήσει στον δρόμο. Αυτά που λέει, φυσικά εγώ θα τον προστατεύσω. Σας παρακαλώ θερμά. Θα επιτρέψω κάτι τέτοιο. Τι θέλετε. Λέτε, να αγοράσουμε τα ομόλογα στο 20%. Συμφωνώ. Ωραία. Με τι λεφτά. Γιατί αν είχα, ας πούμε, 10 δισεκατομμύρια να αγοράσω ομόλογα, αυτή θα προτιμούσα να τα δώσω αυτή τη στιγμή, σε συντάξεις, σε νοσοκομεία. Αυτή τη στιγμή έχουμε 160 δισεκατομμύρια σε τραπεζικές καταθέσεις. Θα ζημεύσουμε λοιπόν. Έχουμε, όχι καθόλου. Θα ζημεύσουμε καταθέσεις. Αλλά όχι καθόλου. Έχουμε και συναλλαγματικά αποθέματα που υπερεπαρκούν και για τρόφιμα και για καύσιμα και για φάρμακα. Τρόφιμα έχουμε υπερεπάρκεια σε τρόφιμα φυσικά, όπως έχουμε και φάρμακα, όπως και έχουμε και καύσιμα, γιατί τα καύσιμα τα εισάγουμε και τα εξάγουμε κιόλας από τις ελληνικές, από τα ελληνικά δηληστήρια. Το ξέρετε ότι εξάγουμε υποπροϊόντα, καθόλου. Δεν είμαι αυτή. Κρατικοποίηση, κρατικοποίηση. Όχι, όχι, όχι. Τα δεν κάψιμα, έχω αυτή την άποψη. Τα κάψιμα ανήκουν σε ιδιωτικές εταιρείες. Ιδιωτικές. Δεν πήρε λοιπόν, παρακαλώ, ολοκληρώστε κύριε Κατζανέβα. Παρακαλώ. Με αφήνουν να ολοκληρώσω. Φαίνεται ότι προξένησα. Προξενήσατε μία ταραχή. Ειδικά τώρα ελικόπτερα τώρα πετάνε ναι. Και θυμίσαν την Αργεντινή. Ναι, ναι. Τώρα Λαρούα. Το μόνο ελικόπτερο που έφυγε ήταν με τον Παλαιοκόστα. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Ξαφά. Εγώ διάβασα τη Real την Κυριακή όπως πάντοτε και είδα τι γράψετε. Ότι απέτυχαν τα πάντα. Δεν υπάρχει καμία λύση. Τα έχω εδώ μαζί μου. Τα γράψατε και τα λέτε. Και τα λένε και πολλοί σε αυτό το καλό τραπέζι. Κάποιοι άλλοι λένε ότι αγοράζουν χρόνο, θα έρθει η ανάκαμψη, το success story. Δεν θα έρθει ποτέ κανένα success story με ένα σκληρό νόμισμα και με μια ανελαίτη δημοσιονομική νομισματική πολιτική που δεν είναι καν των Chicago Boys της σχολής του Σικάγου. Δεν είναι. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εγκαλεί τη Μέρκελ ότι ξεπέρασε κάθε όριο ακραίας νομισματικής πολιτικής. Πρόκειται για ένα μοναδικό παγκοσμίως φαινόμενο. Αυτή η ύφεση των 6 πάμε στα 7 χρόνια δεν έχει προηγούμενο ιστορικά. Δεν έχει ξαναγίνει. Έχει χαθεί ο ορισμός της ύφεσης. Άρα η μόνη λύση είναι να εγκαταλείψουμε το καταραμένο, να ακολουθήσουμε, να σηκωθούμε στα πόδια μας και να τραβήξουμε το δρόμο της ελπίδας για μια καινούργια Ελλάδα. Ξέρετε, ο Μαντέλα έχει πει ότι τίποτα δεν φαίνεται εύκολο στην αρχή. Καμιά ανατροπή και καμιά επανάσταση δεν φαίνεται ότι μπορεί να γίνει μέχρι ότου γίνει. Και όταν υπάρχει σημείο μηδέν, ίσως είναι μια ευκαιρία σήμερα να οργώσουμε ξανά αυτό το χωράφι. Μάλιστα. και να καρπίσει αυτή η γης. Βάλτε μια τελεία, παρακαλώ. Ελάτε, κυρία Αλλά Ξαφά. Μόνο άμα φύγουμε από το εγκληματικό ευρώ και την κυρία Μέρκελ που σκοτώνει και εξοντώνει τη χώρα μας και την πατρίδα μας και τα νιάτα μας που σε λίγο δεν θα υπάρχουν. Ελάτε, κυρία Ξαφά. Το χρέος είναι σύμπτωμα, όχι αιτία της κρίσης. Η αιτία της κρίσης είναι το υπερμεγέθες κράτος και η παρεμβάση του στην οικονομία. Το πελατειακό κράτος είναι αυτό που μοίρασε συντάξεις, επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, ελάχιστες αμοιβές, εγγυημένα περιθώρια κέρδους, όλα αυτά με δανεικά. Και όταν τα δανεικά τελειώσανε, το οικοδόμημα κατέρευσε. Και προϋπόθεση για να βγούμε από την κρίση είναι η δραστική συρρήκνωση του κράτους και των παρεμβάσεών του στην οικονομία,
με το κλείσιμο δεκάδων άχρηστων κρατικών οργανισμών και ζημιογόνων επιχειρήσεων του κράτους. Για παράδειγμα, αμυντικές βιομηχανίες ή άλλες ζημιογόνες επιχειρήσεις του δημοσίου δεν έχουν λόγο ύπαρξης. Οι κερδοφόρες κρατικές επιχειρήσεις πρέπει να ιδιωτικοποιηθούν πλήρως. Λιμάνια, αεροδρόμια, μαρίνες να δοθούν σε ιδιώτες με συμβάσεις παραχώρησης. Εάν όλα αυτά δεν γίνουν και αν δεν φυσικά εφαρμόσουμε το πρόγραμμα για το οποίο μίλησε ο κύριος Κόνστας, δεν πρόκειται να επιστρέψει η εμπιστοσύνη των επενδυτών, δεν πρόκειται να επιστρέψουν επενδύσεις, δεν θα δημιουργηθεί νέος πλούτος και δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Επομένως, πιστεύω ότι πρέπει να ακολουθήσουμε το δρόμο που έχει χαραχθεί, το λάθος που έγινε. Κινείται προς αυτή την κατεύθυνση η χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Κινείται προς τα εκεί, αλλά το λάθος που έγινε είναι ότι δεν γίναν από την αρχή αυτές οι παρεμβάσεις. Εάν είχαν γίνει από την αρχή, δεν θα είχε φτάσει η ανεργία 27%, δεν θα είχε βαθύνει η ύφεση και δεν θα είχε διαρκέσει 6 χρόνια. Έπρεπε οι διαρθρωτικές παρεμβάσεις για να γίνει η οικονομία εξωστρεφής και πολύ πιο ανταγωνιστική να έχουν γίνει πολύ νωρίτερα. Αυτά καθυστέρησαν και βλέπουμε τώρα... Πάντως και τώρα που γίνονται, βλέπετε εσείς να υπάρχει πρόοδος? Όχι, διότι το να μειωθούν οι μισθοί δεν είναι ικανή συνθήκη. Είναι απαραίτητη συνθήκη γιατί είχαν παραφουσκώσει τα προηγούμενα χρόνια, είχαν αυξηθεί πολύ πάνω από την παραγωγικότητα, με αποτέλεσμα να χάσει η χώρα την ανταγωνιστικότητά της. Όμως η γραφειοκρατία παραμένει τροχοπέδι για τις επιχειρήσεις, το φορολογικό σύστημα αλλάζει διαρκώς, η φορολογία είναι πολύ υψηλή, το χρέος είναι δυσβάσταχτο, η αδειοθότηση των επιχειρήσεων παραμένει εντελώς χαοτική και πρέπει και να σκύψουμε και πάνω σε όλα αυτά τα προβλήματα, όχι απλώς να κόβουμε μισθούς και συντάξεις. Πάντως οι προτάσεις του... Αμέσως. Οι προτάσεις του ΩΣΑ, όπως είδατε κυρία Ξαφά, και πάλι προκάλεσαν τριβές στο πολιτικό μας σύστημα. Ακριβώς. Και δεν το βλέπω διατεθειμένο να προχωρήσει και να τις εφαρμόσει. Ναι, αλλά είναι όλες αυτές οι πελατειακές σχέσεις. Είναι οι πελάτες του συστήματος που το σύστημα δεν θέλει να τους στεναχωρέσει. Διότι είναι ο τρόπος με τον οποίο οι πολιτικοί αγκιστρώνονται πάνω στην εξουσία και αγοράζουν ψήφους. Και αυτό βλέπουμε να συμβαίνει. Δηλαδή είδαμε τους μισθούς να μειώνονται κατά 10-15% και τις τιμές να μην πέφτουν. Επειδή υπάρχουν ολιγοπόλια, υπάρχουν εμπόδια εσόδου. Μόνο στην Ελλάδα, συγγνώμη, διακόπτω. Έχουμε χάσει 25% του εισοδήματός μας, τουλάχιστον, κατά μέσο όρο 25%. Και είμαστε η μόνη χώρα που έχει πληθωρισμό και μάλιστα σε ποια προϊόντα. Στα αγροτικά προϊόντα, στα φάρμακα που παράγουμε. Αμυντικό πληθωρισμό, κύριε Κόνστα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Παρακαλώ, μην μιλάτε όλοι μαζί. Δεν μπορούμε να παρακάμπτουμε όλη την επικαιρότητα. Αυτή την ώρα βλέπουμε ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι μαγειρευόταν το έλλειμμα στην Ελστάτ και ταυτόχρονα κάποιοι λύκοι έπαιζαν CDS. Αυτοί οι λύκοι ποντάριζαν στη χρεοκοπία της χώρας μέχρι να πάμε με επιτάχυνση στο μνημόνιο και θα βγουν όλα. Όλα θα βγουν αυτά. Και το μαγείρεμα στην Ελστάτ που έγινε μέσα εσωτερικά και τα CDS. Από εκεί και πέρα. Όταν κόβεις μισθούς συντάξεις... Εδώ γίνεται σήμερα συζήτηση, κύριε Τράγκα, σε όλη την Ευρώπη ότι η Eurostat πειράζει τα νούμερα της ανεργίας. Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. 12 εκατομμύρια. Γίνεται συζήτηση. 12 εκατομμύρια ανέργους. Και υπάρχει επίσημη ανακοίνωση που δεν αναφέρεται στα ελληνικά μέσα, αλλά στα γερμανικά μέσα, σε άλλα μέσα στην Ευρώπη. Προσέξτε τώρα. Άκουσα την κυρία Ξαφά. Κόβεις μισθούς συντάξεις γιατί στο επιβάλλει το μνημόνιο και οι οδηγίες του Βερολίνου. Αυτόματα πέφτει η αγοραστική δύναμη, ο κόσμος δεν ψωνίζει, κλείνουν χιλιάδες μαγαζιά. Αυτόματα έχει μεγαλύτερη ανεργία. Αυτοί που είναι άνεργοι έξω, πέφτει ξανά η αγοραστική δύναμη των οικογενειών τους, δεν αγοράζεις τίποτα, κλείνουν κι άλλα καταστήματα. Έρχεται μια στοχευμένη, όπως λέω εγώ, υπερφορολόγηση. Στοχευμένη με φυλετικούς νόμους πλέον για το χώρο της Ευρώπης. Η Ελλάς είναι ένα είδος Εβραίων οι Έλληνες, όπως στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που υπήρχαν φυλετικοί νόμοι. Εδώ είναι φυλετικοί νόμοι για τους Έλληνες. Λέει, ας πούμε,
ότι πρέπει να πληρώνεις 4 καράτσια. Δεν έχεις να πληρώσεις το ρεύμα, σου κόβεται το ρεύμα. Εδώ είναι νόμοι που εφαρμόστηκαν στις περιοχές τις κατεχόμενες. Τέρμα. Από εκεί και πέρα λοιπόν έρχεται μια κηδεμονία, η γερμανική κηδεμονία και λέει κατοχικό δάνειο δεν υπάρχει. Δεν σου κοστάω τίποτα. Σου πήρα αρχαιότητες. Πόσο κάνουνε? 500 δισεκατομμύρια, 200, δεν στα χρωστάω. Σου πήρα χρυσό από την Τράπεζα της Ελλάδος. Τι λες καλέ μου, δεν στα χρωστάω. Έχω γκαλερί στο Μόναχο και πουλάω αρχαιότητες από αρχαιοκάπηλους. Και τι έγινε? Συγνώμη. Εγώ είμαι Προτεστάντης. Εσύ είσαι Χριστιανός Ορθόδοξος. Εγώ είμαι πιο ηθικός από σένα. Καταλάβες. Και έχουμε λοιπόν, επειδή η κυρία Ξαφά μου λέει ότι έπρεπε να επέμβουμε, εγώ κυρία Ξαφά είμαι δεξιός υπέρ της ελεύθερης οικονομίας, αλλά όχι υπέρ του κανιβαλισμού. Αυτά που είπατε προηγουμένως είναι κανιβαλίστικα. Εγώ είμαι δεξιός, παλαιοδεξιός, φιλελεύθερος και υπέρ της ελεύθερης οικονομίας. Εγώ 50 χρόνια δεν τάισα αυτά ούτε σε μέλη ούτε πουθενά, ούτε επί Καραμαλή. Αυτά γίνονται τώρα. Αυτά είναι ξένες δυνάμεις κατοχής επάνω σε ανθρώπους ελεύθερους. Διότι ποιες επεμβάσεις να κάνεις και πού να πουλήσεις όταν κανείς δεν έχει να αγοράσει. Δεν έχει να αγοράσει. Ποιο είναι το μέσο με το οποίο οι ξένες δυνάμεις... Άσε με το νόμισμα ένα λεπτό, μωρέ. Μας έφαγες. Άσε με το νόμισμα και το ευρώ και η δραχμή είναι αθέατα για τους πολλούς. Τι λες. Είναι αθέατα. Κάνεις λάθος, Γιώργο. Και κάτι άλλο, κάνεις γιατί άκουγα προηγουμένως, ακούσε κύριε Χατζηνικολάου, γιατί τα γράφουν, τα γράφουν σε άρθρα ξένοι. Ναι. Τα γράφουν οι ξένοι. Για να φύγει η Ελλάδα σε άλλο νόμισμα τώρα πια, και όχι τότε επί Παπανδρέου που το άφησε επίτηδες ο Δόλιος, το άφησε επίτηδες όλη η ομάδα του, τότε μπορούσε να προβάλλει αντίσταση. Δηλαδή να πει ανατινάζομαι μαζί σας. Τότε φοβόντουσαν τη μετάδοση. Τότε φοβόντουσαν τις τραπεζές τους. Τώρα για να φύγει πρέπει να συμφωνήσει η Γερμανία. Δεν είναι έτσι. Πώς δηλαδή. Φύγει σε άταχτη χρεοκοπία η Ελλάδα και όχι σε χρεοκοπία που να πει ότι εγώ θα σου πληρώσω 60 cents το euro. Τώρα δεν μπορεί, πρέπει μια κυβέρνηση πανεθνική, δεν ξέρω τι θα είναι, να συμφωνήσουν οι ξένοι. Μάλιστα. Θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Θα επιστρέψουμε για να δώσουμε το λόγο στον κύριο Μίχαλο, στον κύριο Σκουρλέτη και στην κυρία Σιμακοπούλου. Σε 3 λεπτά ακριβώς είμαστε πάλι μαζί. Γιατί δεν... Είτε παίχτες Ελλήνων. Για να μην μπαίνουν τρίτη στη ζωή σας πρέπει να πείτε στη σοφία των προβλέψεων. Δάσκαλε! Ένα μηδέν. Δεν σας τα έλεγα. Δεν μ' ακούτε. Δάσκαλε! Τι ένα-ένα στο ημίχρονο. Αναμενόμενο. Βέβαια, έτσι όπως πάμε με το live, θα ξεμείνουμε αποδρομής. Δεν ακούτε το δάσκαλο. Είσαι και εσύ καθηγητής στο Πάμε Στοίχημα. Πάμε Στοίχημα Live με τους σημαντικότερους αγώνες στα πρακτορία ΟΠΑ. Πάμε Στοίχημα Live. Κάνε το παιχνίδι σου. Όλη η μαγεία της φύσης σε ένα μπουκάλι. Φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος. Απ' την πηγή και απ' την καρδιά. Αγάπη μου, πετάγομαι να πληρώσω ένα λογαριασμό. Συγγνώμη! Συγγνώμη! Το τσαντάκι σας! Κλέφτης! Κλέφτης! Πιάστε τον! Πιάστε τον! Τώρα, άμα σου πω ότι πω να πληρώσω ένα λογαριασμό, θα με πιστέψεις? Η ζωή μπορεί να γίνει πολύπλοκη. Κάντε λίγο πιο εύκολη με WinBank. Τώρα με WinBank, οι πληρωμές λογαριασμών και όλες οι τραπεζικές σου συναλλαγές γίνονται εύκολα και γρήγορα από τον υπολογιστή, το κινητό σου ή από τα μηχανήματα EasyPay. WinBank. Μια κίνηση μπροστά. Τράπεζα Πειραιώς. Την Κυριακή αποκλειστικά με τη Real News. Διδώ σωτηρίου ματωμένα χώματα.
το αριστούργημα της ελληνικής πεζογραφίας που χαρακτηρίστηκε σύγχρονη βίβλος της εξόδου του μικρασιατικού ελληνισμού. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Ένας υπέροχος κόσμος διασκέδασης και ψυχαγωγίας σας περιμένει στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, το Regency Casino Θεσσαλονίκη προσφέρει τα καλύτερα παιχνίδια με τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές. Ζήστε τη μαγεία του παιχνιδιού στα 910 slot machines και τα 74 τραπέζια ρουλέτας, blackjack και punto banco. Για μια πιο ξεχωριστή εμπειρία, λειτουργεί και η ειδική αίθουσα VIP, το Club Regency. Παρακολουθήστε τα πιο εντυπωσιακά θεάματα στο Θέατρο Βεργίνα. Απολαύστε απεριόριστο γεύμα στο εστιατόριο Λατεράς και μια μοναδική γκουρμέ εμπειρία στο πολυβραβευμένο με χρυσούς κούφους εστιατόριο Alfredo's Grand Dining Restaurant. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης και ψυχαγωγίας.